σας και από εμάς. Ονομάζομαι Μέρη Τσουλά, που είμαι αρχαιολόγος της εφορίας αρχαιολογικής βιοσημείας και από τη σειρά του φόρου, την... πώς το ονομάζουμε, ήρθαμε σήμερα εδώ για να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτά που ήδη έθιξε προηγουμένως η φοιτήτρια από το Ιστορικό Αρχαιολογικό της Καλαμάτας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπελογιάννη, για την πρόσκληση. Θέλουμε όμως να ευχαριστήσουμε πολύ και την έφορο αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την κυρία Ευαγγελία Μιλίτση και Χαγιά, που στη δική της παρότρινση οφείλουμε σήμερα την παρουσία μας εδώ. Το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο περιηγητής Παυσανίας, καταγράφοντας τις εντυπώσεις του, καθώς περιδιάθηκε από την περιοχή μας, εδώ από τη Μεσσηνία, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στο δρόμο, καθώς πηγαίνεις από τη Θουρία προς την Αρκαδία, βρίσκονται οι πηγές του Παμίσου και πάνω σε αυτές τις πηγές τα μικρά παιδιά γίνονται θεραπείες. Βλέπουμε εδώ από την έκδοση του Νικόλαου Παπαχατζή στην εικόνα τη διαδρομή που ακολούθησε ο Παυσανίας, περνώντας από την αρχαία Θουρία, ανεβαίνοντας ψηλότερα από την περιοχή του Πηδήματος, περνώντας από τον Άγιο Φλόρο και μετά συνεχίζοντας στην αρχαία Μεσσήνη. Στον 20ο αιώνα, ο Σουηδός αρχαιολόγος Ματίας Νάταν Βάλμιν, που πραγματοποίησε μεγάλο ανασκαφικό και αρχαιολογικό έργο σε όλη τη Μεσσηνία κατά τα έτη 1926 με 1934, το οποίο και δημοσίευσε στα βιβλία του «Η Σουηδική Αποστολή στη Μεσσηνία» και «Τοπογραφικές μελέτες για την αρχαία Μεσσηνία», τον Απρίλιο του 1929, σε μια επίσκεψή του στο χωριό του Αγίου Φλόρου, πληροφορήθηκε για την ύπαρξη αρχαίων καταλήπων σε ένα χωράφι πλησίων του ποταμού Παμίσου. Κατά την περιγραφή του, ο Ματίας Νάταν Βάλμιν αναφέρει ότι ο Πάμισος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Μεσσηνίας, είχε άφθονο νερό και τότε, η περιοχή γύρω του ήταν κατάθετη και γεμάτη από κουνούπια, σχηματίζονταν πηγές που ανέβληζαν ορμητικά και το τοπίο ήταν βαλτόρας. Στο σχέδιο της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής σημειώνεται ο παλιός δρόμος που οδηγεί από το χωριό του Αγίου Φλόρου προς το χωριό της Σκάλας. Σημειώνεται ο ποταμός Πάμισος με τα δύο μάτια, τις πηγές του και η θέση του ναού του Παμίσου, όπως το σχεδίασαν οι Σουηδοί. Σύμφωνα με την αναπαράσταση του ναού, είναι ο ναός μικρών διαστάσεων, δωρικού ρυθμού, η πρόσωψή του έχει εύρος 6,87 μέτρα, ενώ η πλάγια όψη του έχει μήκος 7,42 μέτρα. Ανασκάφηκε, όπως είπαμε, από τα μέλη της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής με επικεφαλής τον Ματίας Νατάν Βάλμιν κατά τα έτη 1929, 1933 και 1934, πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο παρόν σχέδιο, που είναι αυτό που βρήκε ο Βάλμιν όταν έσκαψε εκεί, διακρίνεται η θεμελίωση του ναού όπως αποκαλύφθηκε. Ανατολικά φαίνεται ο βωμός, η λιθόστρωτη ράμπα που συνδέει το βωμό με τον κυρίως ναό. Η ράμπα ήταν απαραίτητη για την διέλευση των πιστών, γιατί το έδαφος ήταν βαλτόδες, όπως είπαμε. Στον κυρίως ναό, στο ανατολικό κομμάτι, διαμορφώνεται ένα στενό δωμάτιο που αποτελεί τον πρόδομο και στη δυτική πλευρά του κυρίως ναού έχουμε ένα ιδιαίτερο στοιχείο σε αυτό το ναό. Έχουμε ένα λάκκο, ένα χώρο προσχωρών, ο οποίος είναι χτιστός από πορόληθους και ενσωματώνει, αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο, μια ιαματική πηγή του Παμίσου και εντός αυτού του λάκκου ρίχνονταν οι προσφορές των πιστών. Γι' αυτό και βρέθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση τα χάλκινα αντικείμενα, πολύ οξυδωμένα. Ο Βάλμιν, όταν έσκαψε την περιοχή πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν εντόπισε κύονες.
δεν εντόπισε πολλά στοιχεία από την αναδομή του κτηρίου. Ωστόσο, βασιζόμενος σε μελέτη που έκανε από τις μετρήσεις αυτού του ναού και συγκρίνοντας αυτό το μικρό ναό με άλλους ανεπρεθέντες στον υπόλοιπο χώρο, προέβη στην αναπαράσταση που σας έδειξε και η κυρία Μπούρα, που σας συνεχίζουμε να σας δείχνουμε και εμείς. Βρήκε όμως και αρκετά στοιχεία για να καταφέρει να μετρήσει και να πιστεύει, και ακόμα και εμείς σήμερα να πιστεύουμε ότι κάπως έτσι ήταν ο ναός, από τη στέγη του κτηρίου, από την κεράμωση του κτηρίου, με τις μετρήσεις αυτές, κατάφερε να βγάλει το μήκος και το εύρος της πρόσωψης και βρήκε πάρα πολλά πύληνα κεραμίδια και τα πιο σημαντικά αυτών, τα ακροκέραμα. Ένα ακροκέραμο στη φωτογραφία που βλέπετε εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και προέρχεται πιθανότατα από τη στέγη του ναού. Η ταυτοποίηση του ναού είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς τους αρχαιολόγους. Γιατί δηλαδή λέμε ότι αυτός ο ναός είναι του Παμίσου, από πού προκύπτει? Οφείλεται, όπως σας είπε και προηγουμένως η κυρία Μπούρα, στην ανέβρεση δύο ενεπίγραφων αφιερωμάτων. Αυτά τα αφιερώματα δεν βρέθηκαν μακριά από το ναό, αλλά εντός του κυρίως ναού, εντός του σηκού. Και φέρουν το όνομα του Θεού Παμίσου επάνω τους και το όνομα του αναθέτη, διασώζοντας στη μνήμη μας σήμερα δύο επώνυμους αρχαίους που αφιέρωσαν, ανέθεσαν στο Θεό Πάμισο. Για να δούμε λίγο πιο λεπτομεριακά. Στη στήλη αριστερά βλέπουμε μια στήλη με την παράσταση ενός σταύρου. Πάνω από τον ταύρο ένας αναθέτης αφιέρωσε μία επιγραφή, η οποία έχει σβηστεί, δεν αναγνώσεται σήμερα, από τα γράμματα, από τα λίγα που αχμοφαίνονται μαζί με την παράσταση του Ταύρου, γνωλογούνται στο 2ο αιώνα π.Χ. Αργότερα, ένας νεότερος αναθέτης που ονομαζόταν Ασκλαπιόδωρος, και αυτός έμεινε στην ιστορία, χρησιμοποίησε αυτή τη στήλη με τον Ταύρο, έσβησε την επιγραφή από πάνω και έγραψε τη δική του επιγραφή και αφιέρωση Ασκλαπιόδωρος Παμίσο. Ο Ασκλαπιόδωρος αφιερώνει στον Παμίσο, μένοντας στη μνήμη μας. Στα δεξιά, για συγγνώμη, στα δεξιά, η άλλη αναθηματική επιγραφή είναι η στερότερη του Ασκλαπιόδωρου, ανήκει στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Χαράχτηκε πάνω σε ένα βάθρο αγάλματος ή κάποιου άλλου αναθήματος και γράφει «Δέξιπος ευχήν, επικό Παμίσο». Ο Δέξιπος κάνει μια ευχή στο Θεό Παμίσο, που είναι Θεός επίκοος, που ακούει και βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Το επίτυπο αυτό έχει διασωθεί και στη Βυζαντινή παράδοση, καθώς η Παναγιά προσγονείται με το επίθετο γοργοεπίκος, γιατί είναι αυτή που μας ακούει γρήγορα και εκπληρώνει άμεσα αυτά που θέλει. Τώρα θα συνεχίσει η κυρία Μαλαπάνη, εστιάζοντας περισσότερο στα αναθήματα, στο βάθρο, στο χώρο των προσφορών. Τι βρέθηκε εκεί δηλαδή, μέσα στο σηκώδιο.